Σήμερα είναι το τελευταίο διπλό επεισόδιο του τατουάζ της χρονιάς. Δεν χαίρομαι που είναι το τελευταίο, αλλά χαίρομαι που είναι διπλό. Λοιπόν, θα έχουμε συγκλονιστικά πράγματα. Εγώ θέλω να γυρίσω από την άλλη να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω ακόμα 8 επεισόδια να δω πριν να πάω στο φινάλε. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είδα όλα τα trailers από το Instagram, πάμε να το δούμε και να δούμε και την, να δούμε μάλλον τη δήλωση του Ανδρέα μας και να δούμε και το trailer αμέσως μετά τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι απόψε είναι ένα μεγάλο χορταστικό, απολαυστικό επεισόδιο. Είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Για μένα είναι το αγαπημένο μου επεισόδιο της χρονιάς. Προτείνω να οργανωθούν βραδιές με φίλους, πίτσες κτλ. Γιατί είναι ένα έτσι δύο-ωρων σύν με πολλή μπλοκή, έχει πάρα πολλές ανατροπές. Θα μας αφήσει το επεισόδιο κάπου που να περιμένουμε την καινούργια σεζόν. Να γίνουν πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι να χορτάσει το μάτι μας εικόνα. Πήγαμε σκόπελο που έγιναν πάρα πολλά ωραία γυρίσματα. Και περιμένουμε ανυπομονησία οι δικοί μου άνθρωποι να μου πουν τα σχόλια τους, όπως και ο κόσμος που έχουμε την επαφή μας μέσα από τα social media. Νομίζω ότι είναι αρέσει το τελευταίο επεισόδιο. Αλλάζουν πολλά πράγματα από τη νέα σεζόν. Να κλέψουμε κάτι, να μάθουμε κάτι. Κοινό που χαρακτηρίζει το τατουάζ είναι ότι υπάρχουν συνέχεια ανατροπές. Εγώ από την ώρα που επήρα το κείμενο στα χέρια μου, θεωρώ ότι έκανε εξαιρετική δουλειά ο σεναριογράφος μας, η Βάνα Δημητρίου, και νομίζω ότι τα έδωσε όλα στο τελευταίο επεισόδιο. Οπότε κάποια πράγματα που να γίνουν στο τελευταίο να είναι πράγματα που να περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια τους το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, οπότε να ξεκινήσουμε. Τον Νικόλα θα το δούμε τη νέα σεζόν? Θα το δούμε, ναι. Θα το δούμε. Γενικά όλα τα στοιχεία της σειράς θα εξελιχθούν, κάποια να αλλάξουν, θα προσθεθούν κάποιες ιστορίες. Σίγουρα επειδή έχω στα χέρια μου ήδη την πρώτη εικοσάδα του δεύτερου κύκλου, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε γύρισμα, γιατί ξεκινάμε γύρισμα τη Δευτέρα για την καινούργια σεζόν. Και νομίζω ότι ισχύει για όλους τους συντελεστές. Πάμε με πολλά μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε, γιατί πήραμε κάτι καλό στα χέρια μας. Έτσι αισθανόμαστε. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά στη Χριστιάνα μου. Γεια σου, Ανδρέα μου. Μπήκε παιδιά πριν μέσα στο γραφείο. Δεν ξέρω τι έκανε. Έκανε live, έκανε story. Κάτι έκανε με το κινητό του. Μάλλον story. Κάνα story. Τα δουλειά του το story. Δεν στρετάσουμε να δούμε αν έχει ανεβάσει ή ναι, να ξέρουμε τι γίνεται. Τράβαμε το κινητό, μπήκε μέσα κανονικά. Ξεκινούν τη Δευτέρα τα γυρίσματά τους και είμαι σίγουρη ότι θα μας εντυπωσιάσουν και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Μας κέρδισε τόσο πολύ το τατουάζ, έχει κερδίσει φανατικό κοινό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που προβάλλεται με τεράστια επιτυχία. Μ' αρέσει που είναι η ανατροπή της ανατροπής, ρε παιδί μου. Εκεί που δεν τα περιμένεις τα πράγματα. Τι έγινε με το Θεό Χάριν και την Βέραν τις προηγούμενες μέρες? Να σου πω. Ναι, πέ μου. Σίγουρα. Ναι, πέ μου, εμπειράζει. Επειδή είχα και εγώ την απορία, ναι, μας έρθει σήμερα. Story. Ναι. Είναι. Να το. Να το ενώσουμε. Ναι. Χάρη μου, Ελλάνη. Ναι. Ή έμπα από το δικό σου. Για πες, Βαρβάρα μου. Να σου πω τι έγινε χτες με τη Βέραν και το Θεό Χάριν. Ναι. Χριστιανά μου είπε ότι. Πιάσε την τηλέφωνο. Ναι, σίγουρα. Ναι, ενώ το παλέ, αφού ήταν το κόσμο, σε μοιράζει. Ναι, άλλο να δει. Μα αφού δεν δει τον Γκλέτσον και την παπούλια να του δει. Τι έγινε, Βαρβάρα, μου αφού με ψυχή μου. Χριστιανά μου, έπιασε η παπούλια το. Έπιασε τον Γκλέτσον, έπιασε ο Θεοχάρη στη Βέρα και ένιωσε ότι δεν ήταν καλά, και πήγαινε τζιβρέντι. Έκανα, ξέρω εγώ, μια αγκαλιά, να συγκινηθήκαμε, βρεθήκα, ξέρω εγώ, και τη είπε ότι. Τέλος, θα χωρίσω με την Αμαλία. Ελά, σου πω, ας αποφασίσει τόσο Θεοχαρίστη, θέλει επιτέλους. Αν χωρίσει την Αμαλία, κύριε, δεν το αξίζει η Αμαλία να είναι στη ζωή. Τη είπε, ότι σε είδα με αυτόν τον άλλον και μου γύρισε το μάτι. Τι της είπε? Σε είδα με αυτόν τον άλλον, τον Νικόλα, και μου γύρισε το μάτι. Να σου πω, Θεοχαρίστη, αυτό πήγε με την άλλη. Στα νεύρα, Γι' αυτό πήγε με την άλλη. Αυτό είπε στην πέρα. Γιατί την Αμαλία την ταλαιπωρεί, δηλαδή, ενώ έφυγε η Αμαλία από το σπίτι. Θέλει τα. Ένιωθεν ότι ο Θεοχάρης δεν. Παρακαλώ, έφυγαν από το σπίτι να πάρουν το χρόνο τους για να σκεφτούν και ο Θεοχάρης επέλεξε να μείνει με την Αμαλία.
Ανεσέβεται τον εαυτό τη η Αμαλία. Δεν αξίζει η Αμαλία να την έχει. Καλά. Όχι, είναι για κάτι πολύ καλύτερο. Αν ήταν ερωτευμένο μαζί τη, τι ήθελε, να ήταν σε μια νερόβραστη σχέση. Μα η ιδέα Αμαλία από τη στιγμή που ο ίδιο τη έλεγε ότι θέλει να μείνει εκεί. Μα δεν είναι τα λόγια, είναι οι πράξει. Λόγια ακούσαμε πολλά, δόξα ο Θεός. Δεν το αξίζει η Αμαλία. Να πάει στη βέρα του, να πάει όπου θέλει, να πάει στην άλλη, στον μπαρ. Όχι με την Αμαλία. Όχι, είναι κρίμα, Χριστιανά μου, είναι πολύ ερωτευμένη. Είναι κρίμα όλο αυτό το πάθο να πάει χαμένο, να πάει στον μπαρ. Είναι πολύ ερωτευμένη η Παρβάρα, μα ξέχασε τι ζούσε η άλλη, επειδή στον Μπουενό Άιρε με τον Νικόλα ξαφνικά είναι πολύ ερωτευμένη. Πάλι με Θεό χάρη. Μπερδέψαμε τα μπουκιά μα, δεν ξέρω αν είμαστε ερωτευμένοι δηλαδή. Πάμε να δούμε το τελευταίο που σα δίνει. Μη πολιότητε, Παρβάρα μου. Μη πολιότητε, Χριστιανά μου, τη στιγμή. Α, να δούμε το story του Γιώργη. Με ήχο. Α, δεν έχει ήχο. Αποκλείεται να μην έχει ήχο. Να φενίλα. Δεν ακούμε. Α, ήταν η φάση που έφερα. Α, τώρα έχει ήχο. Ναι. Γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά. Νόμιζα ότι ήσουν στον αέρα, στο στούντιο. Ναι, ήταν η φάση του μεσημεριανού φαγητού, το πιρούνι στο χέρι. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και το τατουάζ, σημερινό επεισόδιο, διπλό επεισόδιο, τελευταίο επεισόδιο για την φετινή τηλεοπτική σεζόν. Για να δούμε. Σήκω και φύγε αυτή τη στιγμή από τη Σκόπελο, άκουσες. Τι γίνεται, πέφτει το ελικόπτερο ο Ορφέας, γιατί πιάσαν την Ελένη, δηλαδή τι θέλει να σκοτώσει την Ελένη, το ελικόπτερο να πέσει, γιατί θα πέσει, τι, θα παντρευτούν, δεν θα παντρευτούν, την Μαρκό που συλλαμβάνουν. Ναι, ευτυχώς, είναι για το μόνο πράγμα που χάρηκα. Μα συλλαμβάνουν την Μαρκό, γιατί δείχνει χειροπέδες και μετά την Μαρκό, μπορεί να είναι παραπλανητικό. Για το μόνο που α, βγαίνουν από την εκκλησία λογικά, εκεί στη φάση που βλέπουμε τον Τόνι και πίσω του η Τατιάνα στην εκκλησία. Θα διακοπεί ο γάμος, θα γίνει, δεν θα γίνει. Ναι, με κάπου να δω το τελευταίο επεισόδιο, ενώ δεν είδα τα προηγούμενα 8 ώρα, παιδί. Τέλεια τα πλάνα κινηματογραφικά, να πείστε αυτό. Κάτι, το ελικόπτερο, τι γίνεται τελικά. Η Άννα, γιατί σας έκαμε εντύπωση. Ποιος την πιάνει την Άννα. Μοιάζει με τον Νικόλα. Φοήθηκα το πως το ποιος την. Μοιάζει με τον Νικόλα. Με τον Αλίο. Με τον Νικόλα, όχι, είναι... Μοιάζει όμως αυτόν εδώ, μπορεί να μην είναι. Όχι, αφού είναι πιο μακρινό το μαλλί του αυτού που αρπάζει την Άννα από τον Νικόλα. Τα λέει όλα το τρέιλερ, Χριστιανά μου. Όλα αλλάζουν. Δεν λέει τίποτε. Όλα αλλάζουν. Το λέει, τι εννοείς. Τίποτε λέει, καλά που λέει η Παρπαρά, είναι ησυχία. Όλα αλλάζουν και θα αλλάξουν. Αγωνία, μέχρι δεν τα έχει λίγο και πέμω. Εμένα θυμίζει μου τον Αντρέα Γεωργίου. Όχι το μαλλί του, τώρα να δούμε. Έτο, εκείνος πίσω από το σπίτι. Αυτός δεν έπαιρνε. Όχι, είναι Βαρβάρα μου. Δε. Κάτσε να δούμε τι Άννα. Δεστό. Όχι. Ανάτο. Δεν είναι ο Γεωργίου. Έχει έτσι μούσει αυτά. Όχι, δεν είναι ο Γεωργίου. Δεν είναι πρόσωπο που βλέπουμε στη σειρά. Κάτι άλλο γίνεται. Είναι γκέστ. Πρέπει να καινούργιος χαρακτήρας εννοώ. Για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, πολύ ωραία.